Σήμερα, εδώ στα Βροπήλαια, χτυπάει η καρδιά των φοιτητών, των μαθητών που δεν συμβιβάζονται με τη σάπια πολιτική υποβάθμισης των πανεπιστημίων μας, των πτυχίων μας, τη μόρφωσή μας. Εκείνων που βλέποντας τις εικόνες του εγκλήματος που διαπράττεται τις τελευταίες 30 μέρες στη λωρίδα της Γάζας εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, εναντίον άμαχων παιδιών, εναντίον ενός λαού που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του κόντρα σε ένα κατοχικό κράτος δολοφόνων του Ισραήλ, βράζουν μέσα τους απορργή, αηδιάζουν με την υποκρισία της κυβέρνησης που προσχηματικά καλεί σε προστασία των αμάχων αλλά συμμετέχει ενεργά στη σφαγή, στέλνοντας φρεγάτες, παραχωρώντας βάσεις στο ΝΑΤΟ. Οι φοιτητές όμως, από την πρώτη στιγμή οργανώσαμε τον αγώνα, μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, μέσα στα τμήματα και στα έτη, δείξαμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, απαιτούμε να επιβλακεί η χώρα μας από τον πόλεμο και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης. Διαδηλώνουμε σήμερα με τις σημαίες της. Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι ενώ με την πολιτική της εξασφαλίζει δισεκατομμύρια για την εμπλοκή σε δύο είδη πολέμους, δεν μπορεί να βρει χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες μας. Λοιπόν, είναι επιλογές. Το φωνάζουμε, δώστε λεφτά για την παιδεία και όχι για πολέμους και του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Η κατάσταση στο ΠΑΔΑ από την πρώτη κιόλας εβδομάδα λειτουργίας του είναι εκρηκτική. Δεκάδες μαθήματα κυρώθηκαν λόγω έλλειψης καθηγητών, λόγω έλλειψης προσωπικού. Φοιτητές καθόντουσαν στο πάτωμα, στα παράθυρα των αμφιθεάτρων. Στη φοιτήτριά μας μάλιστα λιποθύμησε εν ώρα μαθήματος, αφού η αίθουσα ήταν ασφιχτικά γεμάτη. Είμαστε μέσα του εξαμήνου και ακόμα και τώρα δεκάδες εργαστήρια δεν έχουν ξεκινήσει. Το ΠΑΔΑ, το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη χώρα μας, δεν διαθέτει δικιά του εστία, με αποτέλεσμα εκατοντάδες φοιτητές μας να πληρώνουν πανάκριβα νίκια. Την ίδια στιγμή που υπάρχει έτοιμη διπλωματική εργασία, απόπειτου του Τμήματος Πολιτικού Μηχανικού, μελέτη για ανέγερση εστίας δίπλα στην Πανεπιστημίου Πολύ μας, που εδώ και χρόνια δεν αξιοποιείται. Αυτή είναι η κατάσταση στο ΠΑΔΑ, που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος ένας πρωτοετής φοιτητής, που έδωσε αγώνα μαζί με την οικογένειά του για να σπουδάσει πολύ χρόνο και χρήμα. Μάλιστα τα πτυχία των αποφύτων της Σχολής Μηχανικών και άλλων τμήματων του ΠΑΔΑ είναι στον αέρα. Εδώ και 6 χρόνια μας κοροϊδεύουν, πετάνε το μπαλάκι ο ένας τον άλλον και με διάφορα προσχήματα προσπαθούν να μας καθησυχάσουν. Πρώτα μας έλεγαν να βγουν οι πρώτοι απόφοιτοι της σχολής και θα λυθεί το πρόβλημα, βγήκαν. Μετά ότι έπρεπε να αξιολογηθούν τα τμήματά μας, αξιολογήθηκαν. Τώρα τι άλλο θα βρούνε? Όλα αυτά την ώρα που τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων αναγνωρίζονται κανονικά και με την βούλα από το κράτος και την ώρα που ο Υπουργός Ιδιωτικής Παιδείας, κ. Πιεράκης, δεν έχει πει μισή κουβέντα για την κατάσταση που περιγράφουμε. Μάλιστα, λέει ότι δεν έχει χρόνο να μας συναντήσει. Βέβαια, κάθε μέρα λέει για τα ιδιωτικά, βρίσκει χρόνο για να πει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις διάφορες business που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες μας. Αυτή την ώρα λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει να μην δώσει φράγκο παραπάνω για τις σχολές μας με βάση τα στοιχεία του νέου κρατικού προϋπολογισμού που θα φέρει το έτος 2024, που θα φέρει για διαβούλευση στη Βουλή τέλη Νοέμβρη. Επιλέγει να φέρει νομοσχέδιο για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα υποβαθμούσουν ακόμα περισσότερο τα πτυχία και τις σπουδές όλων μας. Επιλέγει να δώσει εκατομμύρια για τη συμμετοχή της χώρας στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, στη Γάζα, από το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Επιλέγει να δώσει δισεκατομμύρια σε μεγαλοεπιχειρηματίες, εργολάβους, μέσα στα πανεπιστήμια μας, συμπράξεις με δήμους και περιφέρειες που καμιά σχέση δεν έχουν με τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών. Γι' αυτό βλέπουμε τα ιδρύματά μας, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την ώρα που έχει τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, να υπογράφει μνημόνια συνεργασίας με μια σειρά δήμους της Δυτικής Αθήνας, όπως με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, δίνοντας χιλιάδες ευρώ για τη δημιουργία προγράμματος βελονισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σαγκάης. Οι φοιτητές του ΠΑΔΑ όμως έχουμε πείρα. Μπροστά σε αυτήν την εκρηκτική κατάσταση, στο Πανεπιστήμιο μας δεν συμβιβαστήκαμε, οργανώσαμε την ενημέρωση της συζήτησης στον αγώνα για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Πραγματοποιήσαμε μοτοπορία για να γίνουν γνωστά τα αιτήματά μας, αποκλείσαμε δρόμους για να ακουστούμε, καταφέρουμε να γίνουμε πρώτο θέμα και να μας δεχτούν στο Υπουργείο Παιδείας, όπου εκατοντάδες διαδηλώσαμε την περασμένη Πέμπτη. Και καταφέρουμε να έχουμε τις πρώτες νίκες.
με τον κοινό αγώνα, με το Σύλλογο των Εκτάκτων Καθηγητών μας, καταφέραμε να ακυρώσουμε το σχέδιο της κυβέρνησης απόλυσής τους και του Υπουργείου και πριν λίγες μέρες υπέγραψαν τις συμβάσεις τους και θα ξεκινήσουν να διδάσκουν κανονικά. Με τον αγώνα μας αξιοποιήθηκαν αίθουσες και χώροι σε κάποιες σχολές, πλέον οι συνθήκες είναι καλύτερες. Με τον αγώνα μας αποσπάσαμε δέσμευση από το Υπουργείο Παιδείας για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Αν τελικά βγαίνει ένα συμπέρασμα το τελευταίο διάστημα, είναι ότι μόνο όταν ενωμένοι με αγώνα μέσα από τους συλλόγους μας, όταν πιο μαζικά, πιο δυναμικά διεκδικούμε ό,τι μας αξίζει για τις σπουδές και τις ζωές μας, μαζί με τους εργαζόμενους, μόνο τότε έχουμε αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε για να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας, αλλά και για να κατακτήσουμε και άλλα. Κανείς μετεγραφέντες να μην χάσει το εξάμηνο, να πάρουν στεγαστικό επίδομα όσους φοιτητές έχουν ανάγκη, να ενοικιαστούν δωμάτια, να μην πληρώνει κανείς για σύντηση και αναλώσιμα. Και είμαστε σίγουροι, συνάδελφοι, ότι μπροστά στους δύσκολους καιρούς που έρχονται θα γίνουμε περισσότεροι, θα είμαστε μαζί, ενωμένοι με τους φοιτητικούς συλλόγους, με τους μαθητές και τα συμβούλια τους, με τους καθηγητές μας, με όλο το λαό, για να πολέψουμε την πολιτική αυτή που μας τρώει τη ζωή. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. Σήμερα η συγκέντρωση και η πορεία μας είναι ξεχωριστή. Σήμερα η πορεία μας έχει 4 χρώματα, όπως έχουν οι συγκεντρώσεις και οι πορείες όλου του κόσμου, όλες αυτές τις μέρες, στη χώρα μας, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη ΣΥΠΑ, την Ινδία και άλλες. Τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης. Πράσινο, όπως το χορτάρι που θα έπρεπε να έχουν τα πάρκα και οι πλατείες για να πέσουν τα παιδιά όλου του κόσμου. Αλλά στην Παλαιστίνη δεν τολμάνε να βγουν από τα σπίτια τους. Άσπρο, όπως η τύχη των σχολείων κάθε παιδιού, αλλά στην Παλαιστίνη τα σχολεία είναι ερείπια και γκρίζα από τις τάξεις και τους βομβαρδισμούς. Κόκκινο, όπως το αίμα των 4.500 νεκρών παιδιών που είναι νεκρά στην Παλαιστίνη. Μαύρο, όπως ο ουρανός στην Παλαιστίνη από τους βομβαρδισμούς. Σήμερα φωνάζουμε για αυτούς, για όλο τον Παλαιστινιακό λαό, για τις δικές μας ζωές, γιατί είμαστε με το δίκιο. Είμαστε με το δίκιο κάθε λαού, κάθε παιδιού που θέλει να έχει πατρίδα. Φωνάζουμε γιατί δεν θέλουμε η χώρα μας να είναι με τους δολοφόνους, όπως το κράτος δολοφόνους του Ισραήλ, που σφάζουν για δεκαετίες τον Παλαιστινιακό λαό. Φωνάζουμε γιατί δεν θέλουμε τα λεφτά των οικογενειών μας να πηγαίνουν σε πολέμους και σφαγές λαών. Θέλουμε τα χρήματα να πηγαίνουν για τις ανάγκες και τα σχολεία μας. Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε όταν κάθε 10 λεπτά σκοτώνεται ένα παιδί στην Παλαιστίνη, γιατί ησυχία κάνουμε όταν τα παιδιά κοιμούνται, όχι όταν σκοτώνονται. Γι' αυτό, εδώ και σχεδόν ένα μήνα που εντείνεται η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, βάζουμε πανό στα σχολεία μας, σχηματίζουμε συνθήματα με τις τσάντες μας, γράφουμε στους πίνακες της τάξης μας ότι θέλουμε ειρήνη και αυτό σημαίνει ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Πήγαμε κόντρα σε διευθυντές και καθηγητές που θέλανε να σοπάσουμε, που ήθελαν να κάτσουμε καλά, γιατί δίθεν δεν μας αφορούν αυτά, είναι πολύ πολιτικά θέματα. Αναρωτιόμαστε αν η χώρα μας είχε κατοχή, αν στη χώρα μας δεν είχαμε τρόφιμα, πόσιμο νερό, αν στη χώρα μας δολοφονούσαν γυναίκες, παιδιά, μωρά, δεν θα θέλαμε την αλληλεγγύη όλου του κόσμου. Μας λένε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα με τους αγώνες. Ξέρουμε ότι το μόνο που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να σοπάσουμε. Πώς μπορούμε να σοπάσουμε όταν οι συμμαθητές μας στην Παλαιστίνη χάνουν τους γονείς τους, τις ίδιες τους ζωές. Πώς μπορούμε να σοπάσουμε όταν στα σχολεία μας έχουμε συμμαθητές από την Παλαιστίνη. Τα εκατομμύρια λαού από όλο τον κόσμο που διαδηλώνουν όλες αυτές τις μέρες επιβεβαιώνουν ότι κάνουμε πολύ καλά που φωνάζουμε για το δίκιο. Θα έπρεπε να ντρέπεται η κυβέρνηση και όλοι αυτοί που την υποστηρίζουν. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί όταν τα εκατομμύρια που δίνονται για πολέμους δεν δίνονται για τα σχολεία μας. Παρόλο που για ακόμα μια φορά έβγαινε στα κανάλια ο νέος μας υπουργός και έλεγε ότι τα σχολεία μας αναβαθμίζονται. Αναβάθμιση είναι να έχουμε κοντέινερ και κτίρια κατάλληλα από το σεισμό του 2019. Αναβάθμιση είναι τα θεμέλια του 31ου Λυκείου στο κέντρο της Αθήνας να κρέμονται στο κενό. Αναβάθμιση είναι να σπάνε τα παράθυρα την ώρα που κάνουμε μάθημα όπως έγινε στο 6ο ΓΕΛ στο Ολυμπιακό χωριό. Αναβάθμιση είναι τα προαύλια πισίνες μετά από κάθε βροχή και τα ταβάνια που στάζουν. Οι ζωές μας μέσα στα σχολεία κοστίζουν ακριβά για την κυβέρνηση και τα υπουργεία. Υποσχέσεις για αναβάθμιση, εξυγχρονισμό, γηπεδάκια και διαδραστικούς πίνακες που όλο ακούμε και όλο δεν τις βλέπουμε. Τι έχει να μας πει η κυβέρνηση και ο κύριος Κερακάκης
που κάθε μέρα έχουμε 3 ώρα και 4 ώρα ή κάνουμε μάθημα 20 και 30 παιδιά σε κάθε τάξη επειδή δεν έχουμε καθηγητές. Γιατί από ό,τι έλεγε, έχουν καλυφθεί τα κενά, όπως και οι προηγούμενοι από αυτόν σε κάθε έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τι έχουν να πούν αυτοί στους μαθητές μέσα από τα ΕΠΑΛ που ακόμη δεν έχουν πάρει βιβλία ειδικότητας? Και αντί να λύσουν όλα αυτά που κάθε χρόνο τους φωνάζουμε, αποφάσισαν να πάρουν μέτρα δίθεν για την ασφάλειά μας και για να μην γίνονται καταστροφές στα σχολεία μας. Αυτό είπαν στους μαθητές μας στο 16ο και 56ο γυμνάσιο της Αθήνας, που τοποθέτησαν κάμερες στις εισόδους και στο προάβλιο του σχολείου τους. Δηλαδή να μπορεί ο καθένας να παρακολουθεί τα προσωπικά μας δεδομένα την ώρα που βγαίνουμε διάλειμμα, που κάνουμε γυμναστική. Αν σας νοιάζει τόσο πολύ η ασφάλειά μας, δώστε τα λεφτά για να υπάρχουν φύλακες στα σχολεία μας με ευθύνη του κράτους για τις ώρες που αυτά είναι κλειστά. Αν σας νοιάζει η ασφάλειά μας και να μην γίνονται καταστροφές, δώστε λεφτά για να έχουμε ασφαλή κτίρια, να μην καταστρέφονται τείχη και ταβάνια, για να μην σπάνε παράθυρα. Ακόμα μια χρονιά κατατίθεται ο προϋπολογισμός για τα σχολεία και ακόμα μια χρονιά ίδια είναι τα χρήματα που δίνεται. Αλλού σε μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές και βιομήχανους ξέρετε να τα δίνετε. Σε εμάς, ό,τι περισσέψει. Είμαστε στο δρόμο με τους φοιτητές, γιατί δεν δεχόμαστε να γίνει νόμος η αδικία μέσα στα σχολεία. Ξέρουμε ότι ο νέος υπουργός έχει μεγάλα σχέδια για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν πρόκειται να δεχτούμε εμείς, οι πολλοί μαθητές, να παλεύουμε με ατελείωτες εξετάσεις, φροντιστήρια, ελάχιστη βάση εισαγωγής, τράπεζα θεμάτων, ύλη βουνό, άγχος, πίεση και νέες εξετάσεις που λέτε πως θα φέρετε στο γυμνάσιο και πανελλαδικές σε όλες τις τάξεις του λυκείου με το εθνικό απολυτήριο, μπας και πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας και όσοι έχουν χρήματα απλά να αγοράζουν πτυχίο πανεπιστημίου. Είμαστε στο δρόμο γιατί ό,τι έχουμε καταφέρει, το κάνουμε μόνο όταν αγωνιζόμαστε, όταν δείχνουμε αλληλεγγύη, όταν είμαστε όλοι για ένας και ένας για όλους. Αυτό έγινε στη Θεσσαλία, στις Φωτιές, αυτό γίνεται σε κάθε σχολείο και κάθε σχολική χρονιά, που με τους αγώνες μας πετυχαίνουμε από το πιο μικρό, όπως κάλυψη κενών, επιδιορθώσεις στα σχολικά κτίρια, έως το πιο μεγάλο, καθυστερήσεις και απόσυρση νόμων. Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο και καμία μόνο στις δυσκολίες. Γι' αυτό, μαζί με τους γονείς μας, τους καθηγητές μας, τους φοιτητές, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να φωνάζουμε για το δίκαιο. Γιατί θέλουμε λεφτά για τα σχολεία και όχι για τουνάτωτα σφαγεία. Γιατί το δίκαιο είναι με όλους εμάς που αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, που στηρίζουμε όλα τα παιδιά, τους λαούς του κόσμου που κάνουν το ίδιο. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτό που θα έπρεπε να μας μαθαίνουν τα σχολεία μας και τελικά αυτό το μάθημα το παίρνουμε από τους αγώνες μας για την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης είναι ότι η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά. Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Διεκδικούμε να σταματήσει η χώρα μας να μπλέκεται στον πόλεμο και να συνεργάζεται με το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Να σταματήσει η κατοχή από το κράτος του Ισραήλ στα εδάφη της Παλαιστίνης και να έχει ο Παλαιστινιακός λαός τη δική του πατρίδα. Να σταματήσει η χώρα μας να δίνει λεφτά για πολέμους και να αυξηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για την παιδεία, για ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια. Να γίνουν έλεγχοι, επιδιορθώσεις και να πάρθουν μέτρα για σεισμούς, πλημμύρες. Να καλυφθούν όλα τα κενά σε καθηγητές. Πρόσληψη περισσότερων καθηγητών για να σπάσουν τα τμήματα και για να μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστική ενισχυτική διδασκαλία σε όσα παιδιά το έχουν ανάγκη. Αναβάθμιση των υποδομών στα σχολεία μας, των εργαστηρίων των ΕΠΑΛ και γενικά των αθλητικών χώρων, των πολιτιστικών υποδομών. Να χρηματοδοτούν όλες τις σχολικές εκδρομές, να μην τη χάσει κανένας μαθητής. Ούτε σκέψη για ιδιωτικά πανεπιστήμια και για πανελλαδικές σε όλο το λύκειο, επιπλέον εξετάσεις στο γυμνάσιο. Μείωση των τιμών στα σχολικά και ηλικία με κατάργηση του ΦΠΑ και δωρεάν γεύμα σνακ από το Υπουργείο Παιδείας. Ούτε ευρώ από τις τσέπες μας για θέρμανση, αναλώσιμα. Δωρεάν μετακίνηση για τους μαθητές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατάργηση ελάχιστης εμβάσης εισαγωγής και τράπεζας θεμάτων. Ευχαριστώ. Εδώ και ένα μήνα περίπου ακούμε την τεράστια υποκρισία, αθλειότητες, ψέματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που απορούμε δηλαδή πόσο ψέμα μπορεί να χωρέσει πια ένα δελτίο ειδήσεων ή μια εκπομπή. Εδώ έχουν φτάσει στο σημείο να θέλουν να κλάψουμε με το ζόρι για τον κατοχικό στρατό που πεθαίνει στη μάχη. Για αυτή την αθλειότητα μιλάμε.
Εγώ και πολλοί Παλαιστίνοι σαν και εμένα που μεγαλώσαμε στη βάρβαρη και απάνθρωπη κατοχή, παιδικές εικόνες που έχουμε είναι να παίζουμε στα συντρίμια, να φυλάνε οι γονείς μας τσίλιες, να μας ειδοποιήσουν να μην έρθει ένα Ισραηλινό τζιπ, το να μην μπορούμε να πάμε στο σχολείο μας, ας πούμε, γιατί είναι αποκλεισμένη ένα τμήμα της πόλης που δεν μπορούμε να φτάσουμε, ότι σήμερα θα λείπουν κάποιοι μαθητές μας επειδή δεν μπόρεσαν να φτάσουν από τα χωριά τους, επειδή είναι αποκλεισμένα από τον Ισραηλινό στρατό, ότι σήμερα έχουμε καινούριο καθηγητή στην αίθουσα, επειδή τον άλλον το μάζει στο Ισραηλινό στρατό και δεν ξέρω πότε θα βγει. Επειδή κάποιοι πενθούν τους γονείς τους κιόλας, μιας και ο Ισραηλινός στρατός όλους μας θεωρεί τρομοκράτες και όποιον πάρει ο χάρος είναι η κατάσταση. Στη Δυτική Όχθη, εκεί που μεγάλωσα εγώ και πολλοί άλλοι Παλαιστινοί σαν και εμένα, είναι σκορπισμένα με εκατοντάδες checkpoints, που είναι Ισραηλινά σημεία ασφαλείας, που επί της ουσίας για να μετακινηθείς από πόλη σε πόλη που η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη θεωρητικά, είναι καμιά ώρα, μισή ώρα, το κάνουμε 2-3 ώρες στην καλή περίπτωση, στη χειρότερη να γυρίσουμε πίσω. Και στις μετακινήσεις μας πρέπει να προσέχουμε τους έπικους, οι οποίοι επιτίθονται με πέτρες και με όπλα, από αρκετοί από αυτούς είναι οπλισμένοι, οι οποίοι είναι και 750.000 στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όχθης. Μεγαλώσαμε με εικόνες βομβαρδισμού της Γάζας ανά 2-3 χρόνια και όλα τα διεθνώς μέσα μαζικής ενημέρωσης και εδώ στην Ελλάδα δεν γνώριζαν τίποτα. Κουβέντα δεν έβγαζαν. Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας με 10.000 θύματα, ανάμεσά τους πάνω από 4.000 παιδιά, που αυτό μάλλον δεν είναι αρκετό ανθρωπιστικό κόστος για την κυβέρνηση. Γι' αυτό και απήχε, δεν ψήφισε τέλος πάντων την πάυση πυρός στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτά που περιέγραψα μόλις δεν τα ζήσα μόνο εγώ και η γενιά μου στην Παλαιστίνη. Τα ζει ο Παλαιστινιακός λαός 75 χρόνια τώρα. 75 χρόνια βάναυσης κατοχής, βάρβαρης κατοχής. Με λίγα λόγια, η τρομοκρατία του Ισραηλινού στρατού, αυτού του κράτους τρομοκράτη, δολοφόνου, για πάνω από 75 χρόνια με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δήθεν δυτικό πολιτισμένο κόσμο, ασκεί την νόμιμη αυτοάμυνά του, που λένε όλοι. Αλλά ο λαός της Παλαιστίνης, ο λαός μου, δεν περιμένει και πολλά από αυτούς που σιγούν, που σιωπούν για τη σφαγή του. Ξέρουμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, τα πλάνα από πλημμυρισμένους δρόμους και πλατείες σε όλο τον κόσμο, όπως και χτες στην Αθήνα, δεν μπορούν να κρυφτούν και το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δεν μπορεί να σιωπάσει. Το όπλο που έχουμε στα χέρια μας είναι αλληλεγγύη και αυτό το όπλο περιμένουν να το χρησιμοποιήσουν οι λαοί, όπως και εσείς σήμερα εδώ, να γίνετε η φωνή των συμφοιτητών σας, συμμαθητών σας και συναδέλφων σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, ονομάζομαι Λάιλα και είμαι γραμματέας του 15 μέλους του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, που πήραμε και εμείς απόφαση να βρεθούμε στο σημερινό μαθητικό φοιτητικό συλλαλητήριο με τους υπόλοιπους μαθητές μας από τα σχολεία της Αττικής. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι μαθητές των μουσικών σχολείων αντιμετωπίζουμε ένα σωρό προβλήματα και ελλείψεις στα σχολεία μας, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές μας. Γιατί θέλουμε σχολεία σύγχρονη και ασφαλή, που να μην φοβόμαστε ότι θα γίνει κάποια έκρηξη, όπως πέρυσι στις Σέρρες, ούτε ότι θα μας πέσουν στα ταβάνια. Στο κεφάλι, με τον πρώτο σεισμό. Θέλουμε λεφτά για την παιδεία, ώστε να είναι πραγματικά δημόσια και δωρεάν, γιατί κάθε χρόνο οι γονείς μας πληρώνουν ένα σωρό λεφτά για μουσικά βιβλία. Διεκδικούμε να καλυφθούν όλα τα κενά και να γίνει άμεση πρόσληψη σε καθηγητές, γιατί δεν γίνεται να έχει φτάσει Νοέμβρης μήνας και να μην έχουμε καθηγητές για τα μουσικά μας όργανα που στο τέλος εξεταζόμαστε. Για όλα αυτά και για πολλά ακόμα, δεν γινόταν να λείπουμε σήμερα από εδώ, κυρίως όμως γιατί εμείς οι μαθητές που αγαπάμε την τέχνη και τον πολιτισμό, έχουμε μάθει πολύ καλά ένα πράγμα. Όταν κάνουμε, κάνουμε ησυχία όταν τα παιδιά κοιμούνται και όχι όταν τα παιδιά σκοτώνονται. Δεν πρόκειται να σπάσουμε μπροστά στη μεγάλη σφαγή που γίνεται στο λαό της Παλαιστίνης, δεν πρόκειται να ανοιχτούμε την εμπλοκή της χώρας μας σε ένα ακόμα έγκλημα. Να δοθούν για την παιδεία όλα αυτά τα χρήματα που σήμερα δίνονται για νατοϊκούς εξοπλισμούς. Δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε. Όπως και δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε ενάντια στην κρατική βία και στην καταστολή που είχε ως αποτέλεσμα πριν από λίγες μέρες να τραυματιστεί σοβαρά μια 16χρονη συμμαθήτριά μας.
καταδικάζουμε το γεγονός και τη συγκάλυψη των ΜΜΕ. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που τελειώνουμε σήμερα. Φτάνει πια. Μετατρέπουμε την οργή μας σε φωνή και αγώνα. Συνεχίζουμε δυναμικά. Ευχαριστώ πολύ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Αθήνας βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μαζικά, στο πρώτο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο της χρονιάς, για να φωνάξουμε δυνατά λευτεριά στην Παλαιστίνη. Για να παλέψουμε όλοι μαζί για τα αυτονόητα δικαιώματά μας, τις σπουδές και τις ζωές μας. Σήμερα, από άκρη σ' άκρη, σε όλη τη χώρα, οι φοιτητές, μαζί με τα αδέρφια μας, τους μαθητές, διαδελώνουμε και ενώνουμε τις φωνές μας. Σήμερα εδώ, με μια φωνή, όλοι μαζί, κάνουμε ξεκάθαρο πως δεν ανεχόμαστε τη συμμετοχή της χώρας στη σφαγή στη Γάζα από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Δεν ανεχόμαστε στις σχολές μας τα προβλήματα να είναι εκρηκτικά, με ελλείψεις καθηγητών και ανεπαρκείς υποδομές, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δίνει εκατομμύρια σε επιχειρηματίες και εργολάβους. Δεν ανεχόμαστε να βάζουμε άλλο το χέρι στην τσέπη για το μεγάλο κόστος των σπουδών μας και για πτυχία χωρίς αξία, ενώ η κυβέρνηση θα προωθεί την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και το παραπέρα χτύπημα στις σπουδές και τα πτυχία μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε γίνει μάρτυρες της σφαγής, της πραγματικής γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Κανείς μας δεν μπορεί να συνηθίσει στη φρίκη, δεν μπορεί να ανεχτεί να σκοτώνονται χιλιάδες μικρά παιδιά για τα κέρδη τους και να μιλάμε πια για πάνω από 9.000 νεκρούς. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε τις φρικιαστικές εικόνες διαμελισμένων σωμάτων, δρόμων γεμάτων με στιβαγμένα πτώματα αμάχων κάθε ηλικίας, γιατρών να χειρουργούν στα πατώματα νοσοκομείων, μανάδων να ψάχνουν τα παιδιά τους στα συντρίμια. Ανελαίτητοι βομβαρδισμοί, ψυχικά και σωματικά βασανιστήρια που μας γεμίζουν μόνο οργή και αγανάκτηση. Δεν ανεχόμαστε να γίνεται η χώρα μας συνένοχη στο έγκλημα. Δεν ανεχόμαστε η κυβέρνηση να εμπλέκει τη χώρα μας με κάθε τρόπο, όλο και πιο βαθιά, στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Μεγάλες ευθύνες φέρουν και όσοι κυβέρνησαν διαχρονικά τη χώρα, μετατρέποντάς τη σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμου, γεμάτη με βάσεις του θανάτου, από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη. Ό,τι και να μας λένε για αυτοάμυνα, ό,τι και να λένε για μικρό ανθρωπιστικό κόστος χωρίς ίχνος ντροπής, εμείς ξέρουμε, έχουμε διαλέξει πλευρά και το φωνάζουμε από κάθε πόλη της Ελλάδας και σήμερα από εδώ, πως είμαστε με το δίκαιο αυτού του ηρωικού λαού. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε όλη τη χώρα έχουμε βγει στους δρόμους μαζί με τους εργαζομένους, μαζί με τα σωματεία, απαιτώντας να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα, να σταματήσουν οι φρικαλαιότητες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Όλος ο κόσμος συγκλονίζεται από τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης για το λαό της Παλαιστίνης. Αυτές τις μέρες η καρδιά του κόσμου χτυπάει στην κόλαση της Γάζας. Απαιτούμε και από αυτό το βήμα να σταματήσει το απάνθρωπο έγκλημα, να σταματήσει κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Καταγγέλουμε και από εδώ την απαράδεκτη και εγκληματική στάση της κυβέρνησης να μην ψηφίσει στον ΟΗΕ την καταδίκη και κατάπαυση του πυρός. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις στη χώρα μας είναι ανάσα ελπίδες και αξιοπρέπειας και αποτυπώνουν πως ο ελληνικός λαός δεν έχει πιστεί από τα αφηγήματα που παρουσιάζει καθημερινά το κράτος τρομοκράτους του Ισραήλ και αναπαράγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πως δεν έχει συνενέσει στο έγκλημα, δεν συμβιβάζεται με τους όρους που θέτουν για τις ζωές μας. Οι φοιτητές ξέρουμε πολύ καλά πως την ίδια ώρα που δίνονται 7,2 δισεκατομμύρια για νατοϊκούς εξοπλισμούς και για τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, δεν δίνεται δεκάρα για τις σπουδές μας, για την κατάσταση μέσα στις σχολές μας, που είναι πραγματικά ασφυκτική. Εμείς όμως είμαστε πάλι στους δρόμους και διεκδικούμε τα αναγκαία για τους όρους σπουδών μας, που μέρα με τη μέρα υποβαθμίζονται όλο και περισσότερο και φαίνεται να μην είναι στις άμεσες προτεραιότητές τους. Αποδεικνύεται άλλωστε από το ίδιο το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, όπου είναι εκοφαντική η απουσία αναφοράς για την εκπαίδευση, κάνοντας ξεκάθαρο πως η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Είναι γνωστό πια πως οι υποδομές των ιδρυμάτων μας είναι αφημένες στην τύχη τους, με ασυντήρητα κτίρια που υπάρχει αμφιβολία ακόμα και για την ασφάλειά μας. Εν έτη 2023 να κόβεται η υδροδότηση στο ανώτατο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και να μένουν οι σχολές του ιδρύματος χωρίς νερό. Η φοιτητική εστία της Πάτρας να γίνει πραγματική λίμνη με τις πρώτες βροχές. Αυτό είναι το σύγχρονο πανεπιστήμιο που μας λέει ο κύριος Κερακάκης. Η παραπάνω κατάσταση των τεράστιων ελλείψεων και της υποχρηματοδότησης είναι η άλλη όψη των εκατομμυρίων που δίνονται για να στηρίζεται η επιχειρηματική δράση των ΑΕΗ. Πάνω σε αυτό το έδαφος η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αποτελέσει μεγάλο χτύπημα στις σπουδές μας. Η ίδρυσή τους σηματοδοτεί την περαιτέρω υπερευματοποίηση της παιδείας.
Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και τον Υπουργό που σήμερα μιλάει σε ξενοδοχείο στο Σύνταγμα για το πώς θα ιδρυθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι δεν συμβιβαζόμαστε, ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε οι σχολές μας να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Αυτά τους τα σχέδια θα μας βρούνε απέναντι. Γνωρίζουμε καλά ότι η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων μόνο θετικές συνέπειες δεν θα έχει για τους φοιτητές, αφού θα υποβαθμίσει συνολικά τα δημόσια πανεπιστήμια. Αποκρύπτουν το γεγονός πως ο ανταγωνισμός δεν θα αφορά το ποιος θα εξασφαλίσει για εμάς σύγχρονες σπουδές, αλλά θα οδηγεί σε ένα πόλεμο για αξιοποίηση κονδυλίων και προγραμμάτων με υποβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου που θα βρεθεί αδύναμο να ανταποκριθεί. Η πείρα και από το εξωτερικό επιβεβαιώνει ότι θα καταλήξει σε εκτείναξη του κόστου σπουδών με τα δίδακτρα να γενικεύονται, τους φοιτητές να μετατρέπονται σε πελάτες σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας των ιδρυμάτων, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των πτυχίων μας μέσα από τη μεγάλη αγορά με περισσότερες κατηγορίες πτυχίων και ιδρυμάτων. Συνάδελφοι, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και οργανώνουμε τον αγώνα. Δεν τους χαρίζουμε τα δικαιώματά μας. Με συλλογική συζήτηση, οργάνωση του αγώνα, συντονισμό με τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους, έτσι καταφέραμε και πετύχαμε πολλά. Έτσι κερδίσαμε την παιδαγωγική επάρκεια στα πτυχία μας. Να μην πληρώνουμε τα συγγράμματά μας που βάσει νόμου θα έπρεπε να πληρώσουμε. Να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία και όπου αλλού χρειάστηκε. Να μπορούν συνάδελφοι να πάρουν μεταγραφή με κατεξαίρεση κριτήρια. Να μην γενικευτούν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας. Να μην μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία στα ιδρύματά μας και άλλα πολλά. Με αυτό τον αγώνα καταφέραμε να συγκλονίσουμε τη χώρα με τις διαδηλώσεις για το έγκλημα στα Τέμπη για να μην συγκαλυφθεί. Έτσι συνεχίζουμε. Οι φοιτητές μαζί με τους μαθητές, με τους καθηγητές μας, με τους γονείς μας θα σταθούμε εμπόδιο στα σχέδιά τους, κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν έχουν δικαίωμα να παίζουν με τις ζωές μας. Λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν τα 50 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στους αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης, τους νεκρούς, τους φυλακισμένους και βασανισμένους, δίνοντας υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τους ανεκπλήρωτους στόχους τους. Στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι στα χιλιάδες νεκρά παιδιά στην Παλαιστίνη και τους υποσχόμαστε ότι θα δυναμώσουμε τον αγώνα ενάντια στους εμπεριαλιστικούς πολέμους, την εμπλοκή της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς με τη στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, ξαναγράφοντας στις πύλες των δικών μας αγώνων το «Έξω είπα, έξω το ΝΑΤΟ». Καλούς αγώνες, συνάδελφοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ και οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα χαιρετίζουμε το σημερινό σας συλλαλητήριο και όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας μας. Όλοι μαζί, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, παλεύουμε για μόρφωση, δουλειά με δικαιώματα, να σταματήσει εδώ και τώρα η σφαγή στην Παλαιστίνη. Καθημερινά μέσα στο σχολείο ζούμε εκπαιδευτικοί και μαθητές όλα τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Διεκδικούμε ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών μας. Παράλληλα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης, απαιτώντας να μπει ένα τέλος στη σφαγή. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας, ειδικά οι εκπαιδευτικοί, όταν έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών πάνω από 10.000 άνθρωποι, με τους μισούς να είναι παιδιά. Χιλιάδες αθώα παιδιά που θα έπρεπε να παίζουν, να πηγαίνουν σχολείο, να κάνουν όνειρα για το μέλλον και όχι να αγωνιούν αν θα ξυπνήσουν ζωντανά την επόμενη ημέρα. Είναι προκλητικές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το υποτιθέμενο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, για το μικρό ανθρωπιστικό κόστος, όταν την ίδια στιγμή βομβαρδίζονται σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, άμαχοι. Εξίσου απαράδεκτες είναι οι δηλώσεις και η στάση άλλων κομμάτων που κρατάνε ίσες αποστάσεις, δίνοντας αέρα να συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Οι μεγαλειώδες διαδηλώσεις των προηγούμενων μερών στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να πατήσουμε για να έχει ο Παλαιστινιακός λαός ελεύθερη πατρίδα, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, αλλά και την ομόφωνη απόφαση της Βουλής στα σύνορα του 67, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που η σημερινή κυβέρνηση και τα άλλα κόμματά της την έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια, απέναντι στην κατοχή από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ που υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Παλεύουμε να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στη σφαγή και το μακελιό, να σταματήσει να γίνεται ορμητήριο πολέμου των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατεβαίνουμε μαζί σας στον δρόμο γιατί θέλουμε ασφαλή και σύγχρονα σχολεία. Μείωση των παιδιών στις τάξεις, κάλυψη όλων των κενών, αύξηση των δαπανών για την παιδεία, μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών με μόνιμη και σταθερή εργασία, δημόσια και δωρεάν πανεπιστήμια και όχι μαγαζιά των ιδιωτών που κοιτάνε τους φοιτητές στη τσέπη, ειρήνη και ελευθεριά και όχι μακελεμένα παιδιά στην Παλαιστίνη, χρήματα για νοσοκομεία και σχολεία και όχι για δαπάνες που σκορπούν πολέμους. Σε αυτόν τον αγώνα πρέπει και είμαστε όλοι μαζί, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Κάθε νίκη, μικρή ή μεγάλη, κάθε μικρό ή μεγάλο εμπόδιο που βάζουμε στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι μόνο με τους δικούς μας μαζικούς αγώνες. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά και πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα. Εμείς οι γονείς σας, οι οργανώσεις γονέων της Αττικής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, κάνουμε ησυχία όταν τα παιδιά μας κοιμούνται. Κάνουμε ησυχία όταν τα παιδιά μας διαβάζουν. Δεν κάνουμε ησυχία όταν τα παιδιά μας σκοτώνονται στην Παλαιστίνη, όταν πέφτουν τα βάνια στα σχολεία της Αττικής. Δεν κάνουμε ησυχία όταν τα παιδιά μας μαθητές είναι μέσα στο άγχος των εξετάσεων ενός βάρβαρου εξεταστικού κέντρου Λυκείου. Όταν δεν έχουν εκπαιδευτικούς, σχολικούς νοσηλευτές, όταν δεν έχουν βιβλία, δεν έχουν σχολική μεταφορά. Δεν κάνουμε ησυχία όταν δεν έχουν δικαίωμα στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. 6 Νοέμβρη σήμερα και έχουμε χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά σε δημοτικά γυμνάσια λύκεια, σε σχολεία της ειδικής αγωγής, της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Έχουμε χιλιάδες παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη, σχολικούς νοσηλευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, χωρίς σχολικές μεταφορές. Τα σχολεία της Αττικής στέλνουν SOS μήνυμα, χωρίς ελέγχους, συντήρησης, επισκευές, αντισεισμική θωράκιση. Το χέρι στην τσέπη σε εμάς ως γονείς, συνέχεια για τα αναλώσιμα, για τα φροντιστήρια, για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Τα εμπόδια για τα παιδιά μας για να συνεχίσουν το δρόμο της μόρφωσης όλο και περισσότερα, με την Τράπεζα Θεμάτων την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να πάρει πίσω την Τράπεζα Θεμάτων, να καταργήσει την ελάχιστη βάση. Τώρα η κυβέρνηση ακόμα προσπαθεί να φέρει και την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το καταγγέλουμε. Μαζί σας, με τους μαθητές, κάνουμε φασαρία σήμερα και φωνάζουμε ως εδώ, όχι άλλη μια χαμένη χρονιά. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε έναν που έχει ανάγκη, στο συμμαθητή του παιδιού μας, στην οικογένειά του, στο μαθητή από τη Θεσσαλία, στο παιδί που πυροβολείται στην Παλαιστίνη. Διεκδικούμε σήμερα αυτά που σας αξίζουν και μπορείτε να τα απολαμβάνετε. Συνεχίζουμε τον αγώνα.